Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012. Α περάσουμε κατευθείαν στου τίτλου των ειδήσεων. Σοβαρέ αντιδράσει σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση από την απέτηση των Γερμανών να διοριστεί επίτροπο προπολογισμού για τη χώρα μα. Σοβαρέ ενδείξει διάλυση στο Πασόκ την ώρα που ο Γιώργο Παπανδρέου ταξιδεύει και πάλι. Ποιοι φόροι θα μα χτυπήσουν την πόρτα τι επόμενε ημέρε. Τι εμποδίζει τη συγχώνευση τη Αλφαμπανγκ με τη Eurobank. Ποιοι και γιατί μπλόκαραν το Facebook του Χάρι κλίν. Κυρίε και κύριοι, είμαι ο Λαζαρόπουλο και αυτό είναι το κεντρικό online δελτίο ειδήσεων από το Newsbomb. Bomb. Α δούμε τι ειδήσει αναλυτικά. Προκλητική, υπεριαλιστική και πολιτικώ απαράδεκτη χαρακτηρίζεται η σπουδή τη γερμανική κυβέρνηση να ζητήσει το διορισμό επιτρόπου προπολογισμού για την Ελλάδα. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939, η γερμανική πλευρά διατυπώνει θέσει μέσα από τι οποίε ελοχεύει απειλή για την υπόσταση και την κυριαρχία ανεξάρτητου κράτου. Μετά τι αντιδράσει τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και των Ευρωπαίων αξιωματούχων αλλά και των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών, το Βερολίνο άρχισε να αναδιπλώνεται. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιώργο Στράιντερ, η βουλημία περί εποπτείας της Ελλάδος αποτελεί πλέον γενική σκέψη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, Μάρτιν Κότχάου, αναφέρεται σε συζήτηση εργασία. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που βρίσκεται στι Βρυξέλλε ο μεταβατικό πρωθυπουργό κ. Λούκα Παπαδήμο, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Α κάνουμε μια σύνδεση με το Στούντιο 2, όπου βρίσκεται ο Κώστα Χαρδαβέλλα και θα μα πει ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ τη ελληνική πλευρά. Καλησπέρα σα. Επιτέλου, για πρώτη φορά σήμερα, η Ελλάδα σε αυτή την κολλασμένη διετία του μνημονίου σηκώνει το αναστημά της και λέει το μεγάλο όχι στου δίθεν σωτήρε μα. Όχι σε αυτά τα ανελαίητα, απάνθρωπα μέτρα που θέλουν να μας επιβάλλουν. Ένα ιδιότυπο, Brad που θυμηθείτε το, εμείς θα βγούμε νικητές. Και ξέρετε γιατί. Γιατί μας φοβούνται. Γιατί φοβούνται ότι η δική μας κατάρρευση θα τους παρασύρει και αυτούς στον τάφο. Επιτέλους, λοιπόν, για πρώτη φορά λέμε ένα όχι. Ένα όχι που θα έπρεπε ίσως να έχει υποθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όμως, καλλιό αργά, παρά ποτέ. Και να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Χαρδαβέλα για την ενημέρωση. Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, το πρώτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα διάλυσης. Μετά το ταξίδι σε Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο και η Γενέβη, αλλά και στην Κώστα Ρίκα, ο πρόεδρο του Πασόκ, κ. Γιώργο Παπανδρέου, φαίνεται πω δεν πτωείται και μετέβει στι Βρυξέλλε για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματο. Επιπλέον, προγραμματίζει επίσκεψη στο Τελαβίβ ω προσκεκλημένο του Ισραηλινού Ινστιτούτου. Στο κόμμα πάντω επικρατεί αναταραχή. Την Πέμπτη συγκαλείται η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ και αναμένεται επεισοδιακή συνεδρίαση. Για τον λόγο αυτό, πολλά στελέχη ζητούν από τον κ. Παπανδρέου να παραμείνει στην Αθήνα και να αναλάβει πολιτικέ πρωτοβουλίε, αλλά μάλλον εκείνο Περιάλλα τυρβάζει. Θέμα ημερών είναι η παραλαβή των εκαθαριστικών για τους φόρους στα ακίνητα για τα έτη 2009 έως 2011. Οι φορολογούμενοι θα λάβουν τα σημειώματα για το έκτακτο τέλος ακίνητων του 2009 καθώς και για το φόρο ακίνητης περιουσίας του 2010 και του 2011. Η αποστολή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τον Ιούνιο. Ανέστηλε η διοίκηση του χρηματιστηρίου τη διαπραγμάτευση μετοχών των τραπεζών Αλφαμπανκ και Eurobank έπειτα από ανακοίνωση τη πρώτη. Η Αλφαμπανκ ενημέρωσε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα τη συγχώνευση λόγω τη εκκρεμότητα στη συμφωνία για το πρόγραμμα ανταλλαγή ομολόγων. Και μια πρωτοφανή είδηση για το τέλο. Οι διαχειριστέ του Facebook μπλόκαραν προσωρινά το λογαριασμό του Χάρη Κλίν. ύστερα από ανάρτηση που έκανε και παραβίασε, λέει, τα κριτήρια του ιστοτόπου. Και τι απεικόνιζε η φωτογραφία. Την Άγγελα Μέρκελ με ένα τριεντάφυλλο στο χέρι και το περιβραχιόνιο με τη σβάστιγγα στο μπράτσο τη. Τι σοοι Έλληνε είναι αυτοί που κάναν την καταγγελία, έγραψε στο Twitter ο Κλίν, ενημερώνοντα του εικονικού του φίλου στο Facebook για το γεγονό. Α δούμε πώ φαντάστηκε ο Μπάμπη Αθανασόπουλο καλλιτεχνική απάντηση του Χάρη Κλίν. Βρέμελα με λαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι. Με πότισες φαρμάκι, βρέμελα λαχρινάκι. Πού πονώ αίμα. Τα ολόμαυρα σου μάτια, με κάνανε χίλια. Κομμάτια. Πολύ νόημα! Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το αποψινό δελτίο ειδήσεων από το Newsbomb. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Εμείς ραντεβού αύριο εδώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.